Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Απόρρονα που πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και στις δραστηριότητες. Είναι κάτι καινούριο αυτό το πράγμα που κάνουμε σήμερα με την διαδικτυακή τηλεκπαίδευση ουσιαστικά γύρω από το κομμάτι της μουσικής. Ο Απόρρονας έχει κάνει εξαιρετικές ενέργειες τόσο στο κομμάτι του χορού όλα αυτά τα χρόνια και επενδύει και στο κομμάτι της μουσικής και της μουσικής εκπαίδευσης. Και σήμερα θα συζητήσουμε λίγο και με μαμάδες, βλέπω, και με τα παιδιά, να δούμε λίγο πώς θα δομηθεί σιγά σιγά και τι είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα, ουσιαστικά η τηλεκπαίδευση, αναφορικά με τη μουσική. Καταρχάς, να σας πω εγώ, έτσι, ότι η εκτουσίνεγκης διδασκαλία δεν αλλάζει καθόλου σε δομή, είτε το κάνουμε το μάθημα με τηλεκπαίδευση, έτσι, είτε ουσιαστικά υπάρχει από κοντά η επαφή με τα εκάστοτε μουσικά όργανα και με εμένα. Όπως θα σας έχουν ήδη ενημερώσει γενικά και τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα, φέτος ξεκινάει αυτή η προσπάθεια ούτως ώστε να επενδύσουμε πάνω στο κομμάτι των νέων ανθρώπων, έτσι, και της μουσικής του Απόλλωνα, καθώς υπάρχει και μια πολύ καλή δομή από πίσω με μουσικά όργανα που από τον κύριο Σταύρακα που τα έχει κάνει δωρεά αυτά τα πράγματα, έτσι όλα, υπάρχει ολοκληρία τους αυλές που βρίσκεστε μέσα στον Απόλλωνα, και ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια να υπάρξει η επαφή με τη μουσική και με το χορό, φυσικά συνεχίζει κανονικά, αλλά δούμε και το κομμάτι της μουσικής που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και στην επαφή και με το χορό, αλλά και στην επαφή γενικά ευρύτερα στη ζωή μας. Από εκεί και μετά, η καινούργια χρονιά ξεκινάει με πολύ χαρά, με πολύ αισιοδοξία. Είμαι σίγουρος ότι θα τα βρούμε πάρα πολύ καλά όλα τα στοιχεία που πρέπει να κάνουμε και την επαφή που πρέπει να έχουμε με τα μουσικά όργανα. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι καταρχάς δεν συστήθηκα. Πρώτα απ' όλα είμαι ο Πέτρος Σομίτσου, έτσι, είμαι και εγώ Λευκανίτης, έτσι, από την πόλη κατάγομαι, αλλά η επαφή όλα αυτά τα χρόνια με την καριά, με τον Απόρρονα, είναι κάτι παραπάνω από η οικογενειακή. Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια να κάνουμε αυτό το μουσικό τμήμα σιγά σιγά, θα προσπαθήσουμε να το διαρθίσουμε, καθώς όπως γνωρίζετε περισσότεροι, η καριά είχε πολύ μεγάλη παράδοση και στη μουσική, έτσι, μεγάλη προσφορά του μαέστρου του κύριου Μωρίνα, έτσι, και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα προσπάθεια και σας στέλνουμε συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και μετά, καθώς ξέρετε όπως σας είπα κιόλας ότι είμαι και Λευκανίτης, δεν σημαίνει φυσικά ότι θα κάνουμε μόνο διαδικτυακά μαθήματα, έτσι. Εγώ έρχομαι πάρα πολύ συχνά στη Λευκάδα, έτσι, και πριν συνομιλήσουμε και με τα παιδιά, είπα ότι και σε δύο Σαββατοκύριακα θα είμαι στη Λευκάδα, ούτως ή άλλως, και εννοείται όλα τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα, Χριστούγεννα, Πάσχα και όλο το καλοκαίρι. Οπότε τα μαθήματα θα μπορούν να γίνονται και εκ του συνεγγύης, έτσι, σε ένα βαθμό, και με την τηλεκπαίδευση, όπως βοηθάει, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μας βοηθάει στην μουσική να δούμε και άλλα πράγματα εκτός από την εκ του συνεγγύης διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, το μάθημα, σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, βρισκόμαστε μέσω του Zoom, έτσι, τα περισσότερα παιδιά φαντάζομαι την ξέρετε, λέω και οι γονείς νομίζω, γιατί την προηγούμενη χρονιά λόγω των μέτρων του COVID χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ είτε το Zoom είτε το WebEx σαν διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης. Μας δίνει το σημαντικό πλεονέκτημα το να έχουμε τη δυνατότητα το μάθημα να το γράψουμε κιόλας, έτσι, να το κάνουμε recording δηλαδή, ούτως ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή ο μαθητής να μπορεί να επανέλθει και να δει το μάθημα ξανά από την αρχή στη διαδικασία της εκμάθησης και της εκπαίδευσης της εβδομαδιαίας, έτσι. Από εκεί και μετά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η δομή του μαθήματος, του μουσικού μαθήματος, θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Θα έχουμε ένα κομμάτι θεωρητικής εκπαίδευσης, έτσι, αναφορικά με τις παρτιτούρες, πώς βλέπουμε ποια είναι η νότα, το αναγνωρίζουμε ρυθμικές αγωγές, τους χρόνους, τη μουσική, σιγά-σιγά ένα κομμάτι θεωρητικό, και σιγά-σιγά, ανάλογα το κάθε παιδί τι του αρέσει σε μουσικό όργανο, κιθάρα, μαντολίνο, φλογέρα, γκάιτα, τσαμπούνα, το οτιδήποτε τουλάχιστον μπορώ να το υποστηρίξω εγώ αναφορικά με τη διδασκαλία, θα το έχουμε φυσικά από κοντά.
Έχω μονολογήσει αρκετή ώρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα ήθελα να δείτε τι όργανα περίπου θέλετε να κάνετε και απευθύνομαι κυρίως στα παιδιά. Θα έχετε σκεφτεί, ας πούμε, αν θέλετε να κάνετε ή περίπου κιθάρα ή μαντολίνο ή τι όργανα θα θέλατε. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Φυσικά, ό,τι θέλετε θα με ρωτήσετε και εσείς, έτσι. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά είναι την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε λίγο και τις ώρες και το πρόγραμμα. Αυτά θα συνεννοηθούμε και με το πρόγραμμα, με τον Απόλλωνα, έτσι. Σαν τις μέρες, τις ώρες κλπ. Ούτως ώστε να μπορούμε να βολεύονται και τα παιδιά. Ούτως ώστε να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να δούμε κάποια κομμάτια στο θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι, θεωρία μουσικής, την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε την πρώτη συνάντηση. Και σε δύο Σαββατοκύριακα, όχι αυτό που θα μας έρθει, το επόμενο, πιθανότατα την μέρα Σάββατο, σας το λέω από τώρα, αν μπορέσουμε, γι' αυτό κρατήστε την ημερομηνία, εγώ θα βρίσκομαι Λευκάδα να κάνουμε μια παρουσίαση των μουσικών οργάνων από κοντά, έτσι, για να δούμε και τι αρέσει εν τέλει στον καθένα. Ή μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει κάποια γνώμη ένα παιδί από το άλλο. Καλό είναι να κάνουμε μια παρουσίαση των μουσικών οργάνων, να δούμε η κιθάρα, από τι μέρη αποτελείται, τι τραγούδια παίζει, το ίδιο στο μαντολίνο, το ίδιο στην πλογέρα, στην γκάιντα, στην τζαμπούνα κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση και κυρίως από τις μαμάδες, δεν ξέρω. Δεν βλέπω να υπάρχει. Με ακούγονται καλά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Λέω ότι είχα την σύνδεση, γι' αυτό το λέω. Πάρα πολύ ωραία. Ωραιότατα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε αναφορικά με τα μαθήματα? Να το πάρουμε και αλλιώς. Καταρχάς, τώρα βλέπω στην κάμερα είμαστε 2, 4, 6. Πόσα άτομα είμαστε, 7? 6 άτομα, 6 άτομα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα που είναι τα παιδιά μπροστά, θέλω λίγο να μου πείτε περίπου, αν έχετε σκεφτεί, τι όργανο θα σας άρεσε να κάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Έφη? Κιθάρα. Κιθάρα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 2 κιθάρες. Σοφία? Και εγώ κιθάρα. 3 κιθάρα. Πάμε για κιθάρα full, πολύ ωραία. Αναστασία? Κιθάρα κι εγώ. Κιθάρα, και το τμήμα της κιθάρας ήταν εδώ. Πέτρο. Κιθάρα. Κιθάρα, καλά, καλά, καλά. Και, ποια μας έμεινε, θυμίζε μου, κόλλησα λίγο στο όνομα. Βασιλική. Βασιλική, μπράβο Βασιλική μου. Και φαντάζομαι και εσύ Βασιλική κιθάρα. Όχι, εγώ βιολί θέλω. Α, βιολί, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, όχι. Τουλάχιστον έχουμε και μια διαφοροποίηση αναφορικά στο όργανο. Πολύ ωραία.